Με πυρετώδεις ρυθμούς εργάζονται τα ειδικά συνεργεία στο φαράγγι του Κοτσιφού για την παράδοση του έργου. Ήδη έχει κατασκευαστεί ο δρόμος, έχει τελειώσει το τεχνικό κομμάτι για την απορροή των υδάτων. Έχουν ολοκληρωθεί οι καθαρισμοί των βράχων και απομένει η τοποθέτηση των ειδικών πλεγμάτων. Τώρα έχουν έρθει από το εξωτερικό αυτά τα οποία έχουμε παραγγείλει, δηλαδή τα εγκύρια και τα πλέγματα, και τώρα οι εναερίτες ανοίγουν τις τρύπες με τον ειδικό τρόπο όμως, που ανοίγονται οι τρύπες αυτές για να μπουν τα εγκύρια μέσα, να μπουν τα πλέγματα. Η όποια καθυστέρηση έχει υπάρξει στις εργασίες, σύμφωνα με την κυρία Λιονή, οφείλεται αφενός στη νέα μελέτη και αφετέρου στην ακρίβεια και την προσοχή που επιβάλλεται για την κατασκευή ενός τόσο απαιτητικού έργου. Υπήρχε μια αργοπορία στο έργο σε ό,τι αφορά αρχικά στο να γίνει νέα μελέτη, γιατί είχαν αλλάξει οι συνθήκες πολύ, και βέβαια στους καθαρισμούς που έγινε με πάρα πολύ προσεκτικό τρόπο. Τώρα πάει πάρα πολύ γρήγορα, όσο γρήγορα γίνεται, σε ένα ειδικό έργο που δεν είναι ένας δρόμος να τον στρώσουμε, να κάνουμε οδοστρωσία. Είναι ένα βουνό το οποίο κινδυνεύει να πέσει. Επομένως, θα πρέπει και εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο, για να το αποδώσουμε στην κοινωνία με όσο το δυνατόν λιγότερους κινδύνους. Ταυτόχρονα έχει ζητηθεί από το αρμόδιο Υπουργείο η χρηματοδότηση για παρεμβάσεις στο κουρταλιώτικο φαράγγι, περαιτέρω καθαρισμού στο φαράγγι του Κοτσιφού, ενώ σημαντική κρίνεται η έναρξη μελέτης για τη νέα όδευση. Τώρα ακόμα που είναι κλειστό το φαράγγι του Κοτσιφού, έχουμε ζητήσει 1 εκατομμύριο να κάνουμε καθαρισμούς και σε άλλα σημεία, κυρίως προς νότο, διότι τώρα είναι οι άνθρωποι εκεί, οι εναερίτες, οι ειδικοί που βλέπουν με τα μάτια τους ποια πέτρα είναι επικίνδυνη ενδεχομένως στο μέλλον να πέσει από κάποια αιτία, είτε σεισμού είτε οτιδήποτε άλλο, και έχουμε ζητήσει και 2 εκατομμύρια για να ξεκινήσουμε τη μελέτη για τη νέα όδευση εκεί, για το τούνελ, που πραγματικά πιστεύουμε ότι είναι ο μόνος τρόπος να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους για να υπάρχει πρόσβαση από το βορρά στο νότο.